Παρακαλώ, κύριε Δήμαρχε. Αγαπητοί συνάδελφοι, το θέμα αυτό δεν είναι τωρινό. Αυτό το θέμα έχει απασχολήσει πολλά χρόνια. Πάρα πολλά χρόνια, όπως και με το Διακονιάρη που μπαίνει μέσα στον Άγιο Νεκτάριο, που εκείνη την περίοδο ξαναέβγαινε στην επιφάνεια τα ζητήματα και με τον αμίαντο και με την στέγες και το τι γίνεται. Να θυμίσω ότι τέτοια αιτήματα κατά καιρούς από τους συλλόγους του Αγίου Νεκταρίου έχουν περάσει από όλα τα, από όλους τους φορείς και από δημοτικές αρχές και από την παλιά νομαρχία, επειδή είναι εδώ και κάτοικοι που ήμασταν και τότε. Θυμάμαι το 2005 είχαμε κάνει εκεί στο καφενείο του Φραγκούλη, αν δεν κάνω λάθος. Ήμουν εγώ και ο Κεραμιδάς, τότε ο Κεραμιδάς κατέβαινε, ο Στάθης που είναι, ζούσε στον Άγιο Νεκτάριο, ήταν υποψήφιος νομάρχης, μιλάμε για το 2005. Εγώ τότε ήμουν υποψήφιος δήμαρχος. Κάναμε συναντήσεις. Το θέμα αυτό μπήκε και στο νομαρχιακό συμβούλιο από τον Στάθη τον Κεραμιδά. Ξαναεκφραστήκαν αυτές οι ευχές και οι επιτροπές που λέμε, διότι αυτά ήταν για χρόνια. Γιατί δεν προχωρούσε όλα αυτά τα χρόνια? Από τόσους κυβερνώντες που περάσανε, από τόσους οργανισμούς που είχαμε, από προσπάθειες, υπομνήματα που πηγαίναν από τους συλλόγους, ιδιαίτερα από τους κατοίκους του Αγίου Νεκταρίου, αλλά και από εμάς που κάναμε παρεμβάσεις. Θα σας φέρω το πρόσφατο για να μην κάνω ανάλυση του παρελθόντος, γιατί είναι αυτό από πολλά χρόνια, κρατάει δεκαετίες. Πήγαμε την προηγούμενη Πέμπτη ή Τετάρτη, πότε ήτανε, Τετάρτη, ήμασταν στην Αθήνα και συναντηθήκαμε εκεί με τον ΟΑΕΔ. Επειδή και πάλι το ζήτημα αυτό με τον Άγιο Νεκτάριο έμπαινε και προεκλογικά, πριν από τις δικές μας εκλογές. Δηλαδή όσοι κάνατε και οι σύλλογοι φέρναν αιτήματα όπως φέραν και σε εμάς, φαντάζομαι ότι θα φέραν και σε εσάς από το συγκροτήματα των εργατικών κατοικιών. Και εμείς είχαμε αναλάβει μία υποχρέωση ότι και επειδή φτιάχναμε και αυτές ήταν και οι τοποθετήσεις μας στις εκλογές, ότι θα προχωρούσαμε και προχωρήσαμε και κάναμε συνάντηση με τον ΟΑΕΔ, ο οποίος είναι ο διάδοχος του Οργανισμού Εργατικών Κατοικιών, να βάλουμε το ζήτημα του Αγίου Νεκταρίου με το ιδιαίτερο του πρόβλημα, αλλά και των άλλων εργατικών κατοικιών. Τι μας απαντά λοιπόν ο ΟΑΕΔ σε αυτή τη συνάντηση? Εμείς, λέει, είμαστε ο διάδοχος. Σας το λέω όπως μας τα λέγανε ακριβώς, για να μην κρατούσα σημειώσεις. Εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε να διαχειριστούμε 575 οικισμούς, 2.500 ακίνητα έχουμε σε όλη την Ελλάδα. Εμείς αναλάβαμε να αποπερατώσουμε 5 πονεμένες ιστορίες κατασκευαστικών έργων σε συγκροτήματα. Δεν σχεδιάζουμε τίποτα το καινούριο. Δεν μπορούμε να ασχοληθούμε με αυτό που τους λέγαμε εμείς, για αυτά που βάζαμε και για τον Άγιο Νεκτάριο και όλα. Αυτό είναι το χαρτοφυλάκιο που έχουμε. Δεν έχουμε νομιμότητα. Εμείς είμαστε καθολικοί διάδοχοι καθάρισης του τέος Οργανισμού Εργατικών Κατοικιών. Δεν είναι στην αρμοδιότητά μας. Πρέπει να υπάρχουν νόμιμες σχέσεις. Και καταλήγανε στο τέλος ότι τα σπίτια αυτά πλέον είναι των χρηστών και ότι αυτά ρυθμίζονται με τον αστικό κώδικα, όπως έλεγαν εκεί, και είχαν φέρει και παράγοντες, είχαν εκεί και νομικούς στη συνάντηση αυτή που την είχαμε καλέσει εμείς τον Οκτώβριο. Οπότε φάνηκε πολύ καλά ότι για να πάμε στο ζουμί και στην υπόθεση πως έχει. Το θέμα αυτό το βάλαμε εμείς και συζητούσαμε και με παράγοντες και με την προηγούμενη κυβέρνηση. Δεν είναι μόνο τωρινό. Και αυτό φαίνεται και από τον τρόπο με, επειδή να μην νομίζουμε δηλαδή ότι ξαφνικά βγήκε το ζήτημα σήμερα για τα ζητήματα με τον αμίαντο και για το θέμα της αμιαντήτου στο Δρέπανο. Είχαμε κάνει συνάντηση και το 2016 και το 2017 και ξαναμπαίνανε και με την κυβέρνηση την προηγούμενη για τα ζητήματα αυτά. Πάντοτε έμπαινε το θέμα ότι εδώ πέρα τώρα υπάρχουν, λέω τι λένε οι κυβερνώντες, ότι υπάρχουν
τα ζητήματα ότι κοιτάξτε τώρα είναι ιδιοκτήτες. Πολλές φορές αυτοί οι ιδιοκτήτες έχουν πουλήσει και το σπίτι που πήραν τότε και είναι άλλοι πλέον κάτοικοι εκεί. Και αν δείτε και στην επερώτηση που κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, λέει «Έχετε σχεδιάσει ή σκοπεύετε να ανακοινώσετε κάποια κίνητρα έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η απομάκρυση του υλικού αυτού από τις στέγες των σπιτιών με ενέργειες των κυρίων των ιδιοκτησιών». Αυτή είναι η αντίληψη των κυβερνώντων. Ότι οι κάτοικοι των εργατικών κατοικιών και το συγκεκριμένα για τον Άγιο Νεκτάριο είναι κύριος της ιδιοκτησίας του και οπότε τι βάζανε, αν θα βγει μια ενεργειακή αναβάθμιση σου λέγανε ότι κοιτάξτε να δείτε, κάτοικοι είναι, ας πάει να βάλουν χρήματα στα πλαίσια της ενεργειακής αναβάθμισης να κάνουν την δική τους την παρέμβαση, ιδιοκτήτες είναι. Πλην όμως όλοι αυτοί δεν παίρνουν υπόψη τους ορισμένα βασικά ζητήματα. Ενώ υπάρχουν τα συγκροτήματα των εργατικών κατοικιών σε όλη την Ελλάδα και στον Άγιο Νεκτάριο, ναι, είναι αλήθεια ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ιδιοκτήτης εκεί πέρα. Αλλά δεν είναι αλήθεια ότι αυτοί απαλλάσσονται των ευθυνών τους. Διότι και στις συμφωνίες που κάνανε προβλεπόταν ότι μετά από 25 χρόνια θα έπρεπε να έρθει ο Οργανισμός Εργατικών Κατοικιών και να κάνει πιθανές επιδιορθώσεις, διότι αυτά φθήρονται. Έχουμε χώρους οι οποίοι είναι κατοικούνται από ανθρώπους οι οποίοι είναι βιοπαλαιστές, δεν έχουν την οικονομική ευχέρεια να πάνε να εφαρμόσουν αυτά τα οποία μας λένε να βρέσετε κάνα πρόγραμμα ή πας κάπου αλλού σου λέει χρήματα έχουμε αλλά πού είναι το νομικό πλαίσιο, με ποιο νομικό πλαίσιο θα πάμε. Είναι θέματα πολιτικής βούλησης. Όποιος δεν θέλει να σε φιλήσει ρωτά που είναι το μάγουλό σου. Το ίδιο γίνεται και με τους κυβερνώντες που έχουμε γνωρίσει μέχρι σήμερα. Περάσαν όλοι, διότι τα συγκροτήματα αυτά των εργατικών κατοικιών και ιδιαίτερα του Αγίου Νεκταρίου, το Αγίου Νεκταρίου είναι και το πρώτο που έχει κατασκευαστεί. Ως εκ τούτου έχουμε χρόνια, περάσαν πολύ, δεν είναι ότι δεν ξέρανε, γνώριζε και το ΠΑΣΟΚ. Γνώριζε και η Νέα Δημοκρατία, γνώριζε το ΠΑΣΟΚ η Νέα Δημοκρατία μαζί αγκαλίτσα, το γνωρίζει και ο ΣΥΡΙΖΑ και επομένως δεν είναι ότι ερχόμαστε εδώ πέρα τώρα να παρουσιαστούμε ότι ξαφνικά βγήκε μπροστά μας ένα θέμα. Δεν θέλανε όμως διότι αυτό απαιτεί να δώσεις χρήματα. Και τα χρήματα αυτά δεν θέλανε να τα δώσουν. Χρήματα υπάρχει δυνατότητα να δοθούν και πρέπει να δοθούν και είναι αναγκαίο να δοθούν και όποτε θέλουν δίνονται. Να θυμίσω ότι η πόλη μας έχει γνωρίσει παρεμβάσεις όποτε θέλανε όμως. Να θυμηθούμε τις Ολυμπιακές διαδρομές. Τι φτιάχθηκε όμως τότε για να γίνουν οι Ολυμπιακοί αγώνες, φτιάχθηκε η ΡΟΜ Πολυτεχνείου. Και όταν το λέγαμε εμείς αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο μέσα, γιατί δίνονται τα χρήματα για να πάμε να φτιάξουμε τις Ολυμπιακές διαδρομές, να κάνουμε την ΡΟΜ Πολυτεχνείου, λες και είναι οι φτωχοί οι οποίοι δεν μπορούν να πάνε να ανακαινήσουν τα κτίρια τους. Τα χρήματα όμως δινόντουσαν εκεί και σε συγκεκριμένους χώρους. Και κάναμε τότε εμείς αλαϊκή συσπήρωση προτάσεις και λέγαμε τα χρήματα αυτά να πάνε στα συγκροτήματα των εργατικών κατοικιών. Εκεί χρειάζονται να πάνε αυτά τα χρήματα για να ανακαινιστούν. Έγιναν αυτά δεκτά. Στα πλαίσια της πολιτιστικής πρωτεύουσας αργότερα γίναν αυτά δεκτά. Δεν έγινε τίποτα από όλα αυτά δεκτό και είμαστε σε αυτή την κατάσταση για να μην ξεχνιόμαστε κιόλας. Γιατί όλοι εδώ πέρα είμαστε γνωστοί και τυχαίνει να είμαστε και παλιοί και να ξέρουμε και τι συζητήσεις γινόντουσαν. Άρα λοιπόν έχουμε το θέμα, εάν πραγματικά τώρα θέλουμε να πάμε, τι πρέπει να κάνουμε. Το θέμα δεν είναι ζήτημα επιτροπών. Γιατί για να καθίσουμε να κάνουμε τώρα για να πούμε ας πούμε για την ιατρική, εμείς εδώ πέρα βλέπω εδώ πέρα τον Ανδρέα, είναι παραδίπλα ο Κώστας, ο Νίκος, εμείς εξεταστήκαμε σε αυτά τα μαθήματα. Δεν θα ανακαλύψουμε τώρα την επιβλαβή δράση του αμιάντου, ούτως ή άλλως αυτά έχουν διατυπωθεί εκατοντάδες φορές. Δεν είναι επομένως να κάνουμε επιτροπή η οποία να μας κάνει μερίδα για να καταλάβουμε ότι ξέρεις ας πούμε ότι αν είσαι εκτεθειμένος στον αμιάντο κινδυνεύεις από το να πάθεις καρκίνο ή μία σειρά άλλων αναπνευστικών προβλημάτων. Εκείνο το οποίο έχουμε εμείς
Και λέμε, συγγνώμη να βρω εδώ και το κείμενο της εισήγησης. Εδώ δώστε μου λίγο Χριστό. Άρα, το θέμα μας εμάς, αυτό που πρέπει να κάνουμε, είναι να συνεχίσουμε τη δουλειά μας. Εμείς ήδη μετά τη συνάντηση που είχαμε με τον ΟΑΕΔ, προσπαθήσαμε να έρθουμε σε επαφή εκεί με το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Είναι πολλοί που εμπλέκονται σε αυτή την υπόθεση. Να, αν θέλετε λίγο το... Εκτός όμως από το στο Υπουργείο Εργασίας, γιατί ο πρόεδρος του ΟΑΕΔ υπάγεται σε κάποιο Υπουργείο. Να πάμε να δούμε την πολιτική τους βούληση. Και ήδη είχαμε ετοιμάσει και τα κείμενα θα φεύγαν τη Δευτέρα, τα οποία έχουμε ετοιμάσει για να, με το οποίο εξηγούμε το ζήτημα και θα πρέπει να κάνουμε συναντήσεις με την αρμόδια Υπουργεία, όπου εκεί το θέμα δεν παίρνει να πάμε να συζητήσουμε και να τους πείσουμε για την αυτή. Το γνωρίζουν, διότι υπάρχουν αποφάσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από οι Επιτροπές Υγείας, από τον Οργανισμό Υγείας, από παντού, πώς και τι και το οποίο μπορούμε να κάνουμε όσες θέλουμε αναλύσεις. Δεν είναι όμως αυτό το ζήτημά μας. Το θέμα είναι ότι πώς θα γίνει να πάρει σάρκα και οστά αυτό το οποίο επιθυμούμε όλοι και το οποίο είναι να αλλάξουν οι στέγες, διότι έτσι πρέπει να είναι, και επειδή έχει ιδιαιτερότητα και το ζήτημα του Αγίου Νεκταρίου. Τι ιδιαιτερότητα έχει? Είναι σπίτια τα οποία είναι ενεργεία. Δεν έχεις ένα ακίνητο το οποίο λες, ας πούμε, θα πάμε εκεί πέρα, πάρτε για παράδειγμα αυτό το οποίο έχει όλμα, ας πούμε, για παράδειγμα η αποθήκη, θα πάνε εκεί πέρα, θα το ξυλώσουν, θα προσπαθήσουν, θα το πουν κιόλας, ήδη έχουν προχωρήσει στο σημείο να το αναθέσουν κάπου, γιατί δεν μένει από κάτω κάποιος. Εμείς εδώ πέρα έχουμε στίχους κατοικιών. Δεν είναι ούτε καν μια κατοικία από μόνη της ξεχωριστή. Όσοι ξέρετε τον Άγιο Νεκτάριο, είναι, αν δεν κάνω λάθος, 4, δεν ξέρω, θα το γνωρίζουν και οι κάτοικοι. Είναι, άλλα είναι μονόροφα, τα περισσότερα είναι μεζονέτες, δηλαδή είναι ισόγειο και πρώτος όροφος, και τα οποία είναι στο ίδιο μπλοκ, και επομένως θα πρέπει πρώτα να δούμε πού θα πάνε αυτοί οι κάτοικοι. Πολύ ωραία, ξεκινήσαμε, λέμε για παράδειγμα, προσωρινά, για το χρονικό διάστημα που θα γίνουν εργασίες, για αυτές τις 4, λέγοντας να το πάρουμε ξεχωριστά κομμάτι-κομμάτι, πού θα μείνουνε μέχρι να αποκατασταθεί, να γίνει αυτή η δουλειά που χρειάζεται και που δεν θα γίνει μέσα σε ένα λεπτό. Χρειάζεται επομένως μία επιμέλεια και η οποία θέλει ενδιαφέρον, ενδιαφέρον κρατικό. Τα χρήματα τα οποία διατίθενται για άλλους σκοπούς, που λέμε πολλές φορές, ας πούμε, ότι μα δεν υπάρχουν χρήματα, πώς δεν υπάρχουν χρήματα? Για παράδειγμα, τα κόμματα τα κυβερνητικά, της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, συζητούσα πριν από λίγες ώρες με κάποιον και μου έδωσε τα στοιχεία για άλλο θέμα, αλλά θα τα χρησιμοποιήσω εδώ πέρα, χρωστούν από 250 εκατομμύρια και, γιατί ήταν χρήματα του ελληνικού δημασίου και τα παίρναν και τα κάνανε καλό της ψυχής τους. Ας τα δώσουν αυτά, να πάρουμε αυτά τα χρήματα, θα κάνουμε όχι τις εργατικές κατοικίες του Αγίου Νεκταρίου, αλλά το σύνολο των εργατικών κατοικιών θα μπορέσουμε να πάμε να αναπλάσουμε. Επομένως, και καταλήγω σε ορισμένα ζητήματα, είναι θέματα να κάνουμε ενέργειες συγκεκριμένες. Δεν θα ανοίξουμε το θέμα, νομίζω ότι μπορεί ο κύριος Ασπράγκαθος, που δούλευε και στην Αμιαντίτ, να εστιαστεί λίγο και παραπάνω και στην Αμιαντίτ στο Δρέπανο, στο οποίο γίνανε και με πρωτοβουλίες της Λαϊκής Εισπύρωσης ως Δημοτική Αρχή, που πιέζαμε μαζί με τον πρόεδρο του Δρεπάνου, τον Βασίλη του Σακελαράκη, να πάμε να δούμε το τι θα γίνει εκεί πέρα, και κάναμε αρκετές συσκέψεις στην Αθήνα, ήρθαν από την Αθήνα επιτροπές, κάναμε περιοδίες στο εργοστάσιο της Αμιαντίτ για να δούμε με τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να πιεστεί η ιδιοκτήτρια τώρα που είναι η Εθνική, για να ξυγιάνει τον τόπο περιβαντολογικά, να μην υπάρχει αυτός ο κίνδυνος, γιατί εκεί γίνεται χαλασμός κυρίου. Αλλά λέω, ας το αφήσουμε αυτό τώρα, για να είναι ένα θέμα το οποίο θα το συνεχίζουμε εμείς. Δεν είμαστε άμεσα, με την έννοια, ας πούμε, ότι δεν είμαστε ιδιοκτήτες, είναι όμως την περιοχή μας, και επιμένουμε και θα πιέζουμε και την Εθνική και την κυβέρνηση και την περιφέρεια και την αποκεντρωμένη να ασκήσουμε τη μέγιστη πίεση για να μπορέσουμε να λύσουμε και αυτό το ζήτημα. Να θυμίσω, εκεί ήταν ο κύριος Κατσιφάρας τότε από την περιφέρεια,
στην συνάντηση που είχαμε στο Υπουργείο, ήταν από την αποκεντρωμένη ο κύριος Παπαθεοδόρου και είχαμε κάνει αυτές τις συναντήσεις για, και υπήρχε σε εξέλιξη, το οποίο όμως δεν έχει ευωδώσει μέχρι σήμερα τα αποτελέσματα που θέλουμε, κάποιες μικρές παρεμβάσεις έχουν γίνει. Νομίζω ότι πρέπει να καταλήξουμε στην εξής απόφαση σαν Δημοτικό Συμβούλιο. Το Δημοτικό Συμβούλιο, γνωρίζοντας, γνωρίζουμε, δεν ψάχνουμε να βρούμε τι είναι ο αμίαντος, το γνωρίζουμε. Δεν χρειάζεται να έρθει κάποιος να μας μάθει, γιατί τουλάχιστον ας πούμε οι γιατροί που είμαστε εδώ πέρα δώσαμε και εξετάσεις πάνω σε αυτό το θέμα και προβιβαστήκαμε για να γίνουμε γιατροί. Γνωρίζοντας την επικινδυνότητα του αμιάντου στην υγεία, απαιτεί από την κυβέρνηση, απαιτούμε, δεν πάμε να παρακαλέσουμε, ξέρουμε τα προβλήματα που είναι, απαιτεί από την κυβέρνηση και τα αρμόδια υπουργεία να αναλάβουν την απομάκρυση των υλικών που περιέχουν αμίαντο από τις εργατικές κατοικίες Αγίου Νεκταρίου και την αποκατάσταση των στεγών με βάση τους κανόνες της επιστήμης και της τεχνικής. Επιπλέον, η κυβέρνηση να υποχρεώσει τους ιδιοκτήτες του πρώην εργοστασίου της Αμιαντίτ στο Δρέπανο να αποκαταστήσουν περιβαλλοντικά το χώρο, καθώς και των άλλων κτηρίων που έχουν ακόμα ανάλογες κατασκευές, όπως παραδείγματος χάρη το υπόστεγο του Όλβα στο παλιό λιμάνι. Με τη βοήθεια των υπηρεσιών του Δήμου, της αποκεντρωμένης διοίκησης, της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, των τοπικών κοινοτήτων, του τεχνικού επιμελητηρίου και λοιπόν φορέων, ο Δήμος θα συλλέξει στοιχεία για κατασκευές που έχουν αμιαντούχα υλικά στο Δήμο μας. Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης, αυτό είναι το κρίσιμο. Γιατί λόγια θα πάμε να ακούσουμε, τα ξέρω από όξου και ανακατοτά. Σε περίπτωση λοιπόν αρνητικής απάντησης από την κυβέρνηση, θα πραγματοποιηθούν πολύμορφες κινητοποιήσεις από πλευράς Δήμου, κατοίκων, φορέων και συλλόγων για την επίλυση αυτού του σοβαρού προβλήματος και την προστασία της υγείας των συνδημοτών μας και των σχολικών συγκροτημάτων που έχουμε δίπλα από τον Άγιο Νεκτάριο. Λέω λοιπόν και μένω στο τελευταίο, γιατί δεν χρειάζεται τώρα να καθίσουμε να λέμε ότι θα πάμε, θα κάνουμε. Ήδη υπολογίζω ποια θα είναι η στάση τότε, θα πάμε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και στο Υπουργείο Εργασίας. Ό,τι είχαμε και με τις προηγούμενες κυβερνήσεις, γιατί τα έχουμε ζήσει. Αυτά πλέον είναι καρμπών, είναι αναπαράγονται συνεχώς, γιατί συναντιόμαστε και ξέρουμε τι θα πούνε. Πότε καταλαβαίνουνε? Καταλαβαίνουνε όταν υπάρχει δύναμη. Η δύναμη από πού θα υπάρξει? Πρώτα και κύρια από τον ενδιαφερόμενο. Ενδιαφερόμενος ποιος είναι αυτή τη στιγμή? Είναι οι κάτοικοι. Είναι όλα τα διαμερίσματα, ενωμένοι όλοι, μια γροθιά, ότι εμείς κύριοι θέλουμε αυτό το πράγμα. Γιατί λέμε εμείς ότι πρέπει να πιάσουμε και τους άλλους και τα άλλα συγκροτήματα των εργατικών κατοικιών? Γιατί πρέπει να αναιρέσουμε και κάνουμε κινήσεις και με τα θέματα των άλλων εργατικών κατοικιών? Γιατί θέλουμε να αναιρέσουμε αυτό το οποίο βάζουνε σαν πρόσχημα, ότι για μας δεν είναι πλέον αρμοδιότητα, εμείς τελειώσαμε. Δώσαμε τα σπίτια και τελειώσαμε. Όχι, έχουν ιδιαιτερότητα τα συγκροτήματα των εργατικών κατοικιών και λόγω της ταξικής διάθρωσής τους. Δεν είναι εκατομμυριούχοι. Και άμα πάρουμε και δούμε όλα τα συγκροτήματα των εργατικών κατοικιών στην πόλη μας, έχουν προβλήματα. Έγιναν σε συγκροτήματα των εργατικών κατοικιών κάποιες παρεμβάσεις όταν θέλουν πολιτικά? Έγιναν στην πόλη μας? Έγινε. Έγινε μια παρέμβαση. Όταν θέλανε. Όταν θέλανε μικρού μεγέθους, αλλά όταν θέλαν κάνανε. Άρα είναι θέμα πίεσης. Και εμείς την πίεση αυτή πρέπει να την εξασκήσουμε με το μέγιστο δυνατό τρόπο και να πάμε εκεί και να καλέσουμε. Φυσικά υποθήκαν κάποιοι φορείς οι οποίοι να φτιάξουμε επιτροπή. Τις επιτροπές αυτές τις θέλουμε. Τους φορείς τους θέλουμε. Πού? Στον αγώνα όμως. Όχι να μαζευόμαστε κάπου να κάνουμε μία ανάλυση. Όταν δεν θέλεις να λύσεις κάνα προβλήματα, φτιάξε καμία δύο επιτροπές και μια χαρά το πρόβλημα λύθηκε, εκτονωθήκαμε και τελείωσε. Όχι. Εδώ τα πράγματα είναι πολύ συγκεκριμένα. Είμαστε πλέον σε μία φάση που πρέπει να πάμε και να πούμε ότι κάνουμε ένα, δύο, τρία, τέσσερα πράγματα. Άρα θα συνεχίσουμε, θα πάμε σε αυτούς που πρέπει να πάμε, στα Υπουργεία. Και από εκεί και πέρα φυσικά θα ενημερωθούν και οι κάτοικοι και οι φορείς και το Δημοτικό Συμβούλιο και όλοι, για να ετοιμάσουμε τα επόμενα βήματα, τα οποία θα είναι βήματα διεκδίκησης.
τα γνωρίζουν πολύ καλά, διότι κανείς, ας πούμε, για παράδειγμα, και ο πρόεδρος του ΟΑΕΔ, όταν του έλεγες, ας πούμε, για το θέμα της επικινδυνότητας, δεν σου έλεγε, ας πούμε, ότι δεν υπάρχει επικινδυνότητα. Το ξέρουν όλοι. Κανείς δεν θα βρεθεί να σου πει ότι δεν υπάρχει επικινδυνότητα ή ότι δεν είναι σωστό. Όλοι θα πούνε τι λένε οι νόμοι και οτιδήποτε. Άρα θα ασκήσουμε πίεση και επειδή μια και είμαστε και Δημοτικό Συμβούλιο, θα κριθούμε και σε αυτό το κομμάτι. Γιατί εμείς όλοι ανήκουμε και σε κάποιες πολιτικές δυνάμεις. Κάποιοι λένε ότι το ξεχάσανε, λέει, την κομματική τους ταυτότητα έξω από εδώ πέρα, γιατί έτσι τους βολεύει, όταν βγαίνουν έξω την παίρνουν και τη φοράνε. Όταν βγουν λοιπόν κάποιοι που τα ξεχνάνε έξω, ας τη φορέσουν και ας πάνε στα κόμματά τους και να τους πούνε ότι κοιτάξτε να δείτε κύριοι, εκεί στη Βουλή που είσαστε και σαν κυβερνώντες, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Άρα λοιπόν λέμε ότι μπορούν όλοι να μην λέμε λόγια. Πολιτικοί σχηματισμοί υπάρχουν, θα φανεί πολύ ωραία όταν θα φτάσουμε στην Βουλή, σε παρεμβάσεις που θα γίνουν. Εμείς για παράδειγμα το Κομμουνιστικό Κόμμα το λέμε ότι θα κάνει παρεμβάσεις, γιατί έτσι έκανε πάντοτε. Θα πάμε και θα κάνουμε και περιμένουμε και τους άλλους. Και σε αυτό το κομμάτι επομένως, ιδού πεδίο δόξης λαμπρό, να δείξουν όλοι αυτή την αγάπη που έχουν έμπρακτα στον αγώνα και στην κινητοποίηση και παντού.